Κύριος, Κύριος Δομοσχοινός, θα απευθύνει τον ευχαριστήριο λόγο. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ναυπάτου και Αγίου Βλασίου, κύριε κύριοι ιερόφερε, εκπρόσωπε της Αυτού Μακαριότητος, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου κύριου Ιερωνήμου. Σεβασμιότατε Άγιε Αρχιερείς, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε Αθηνίου, κύριοι δήμαρχοι, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, εντοξότατοι ηγήτορες του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, εκπρόσωποι των πολιτικών, δημοτικών, δικαστικών και εκπαιδευτικών αρχών της πόλεως και της περιφερίας, λοιποί εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, αδελφοί συμπρεσβύτεροι και διάκοντοι, λαέ του Θεού, αγαπημένε και περιούσι. Με ιερή συγκίνηση, άφατη χαρά και χριστές ελπίδες, εισήλθα ακόμη μου στο δεύτερο πνεύμα της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής μας, την ευλογημένη πόλη του Αγρινίου. Και με τα αισθήματα αυτά, ατενίζω τα πρόσωπα όλων εσάς, που είστε τα μέλη της τοπικής μας εκκλησίας, που παροικεί στην όμορφη, αρχαία και συνάμα σύγχρονη αυτή πόλη. Από τον αρχαιαρχικό θρόνο του Μητροπολιτικού αυτού λαού του Αγρινίου, αναπέμπω εν πρώτης δοξολογία προς τον Εντριάδη Θεό, διότι οδήγησε κατά το ανεξιχνίαστο θέλημά του τα βήματά μου εδώ, στον μοναδικό αυτό τόπο, στον οποίο συγκλίνουν η μυθολογία και η πανάρχια ιστορία, όπου το πολυπίκυλο φυσικό κάλος αμιλάται τις ποικίλες όψεις μιας εξελιγμένης και πολυπράγματης πόλης. Μέσα από τα πρόσωπά σας ατενίζω αυτή την πόλη, που από σήμερα γίνεται και δική μου πόλη. Και να είστε βέβαιος και να ζηλώνετε αν και να πάστε ότι είναι η αγώνα. Η σοφία στο χαρακτηριστικό είναι ότι ενώνει μέρη και ανθρώπους. Η γεωγραφική θέση του Αγρινίου, όπως εσείς καλύτερα γνωρίζετε από εμένα, ενώνει την Αιτωλία με την Ακαρνανία, το Πανετολικό Όρος με το αρχαίο μεγάλο αιτωλικό πεδίο, τη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας στην Τρικονίδα με τον δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της πατρίδας μας, τον Αχελόγο. Συγχρόνως, η πληθυσμιακή σύνθεση της πόλης μας είναι εξίσου και ποικίλη και πλουσία. Το Αγρίνιο έγινε και αυτό ένας φιλόξενος τόπος για τους μικρασιάτες πρόσφυγες, που πριν από 120 χρόνια ήρθαν εδώ από τον Πόντο, την Ιωνία ή την Καπαδοκία και εγκαταστάθηκαν κυρίως στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανανέωση της πόλης.